Πες μήνυμα Λακοτρύπη σε ό,τι αφορά και τις τουρκικές προκλήσεις. Τι ακριβώς ανέφερε στο περιθώριο και του Ενεργειακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακό? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Παρόλο που προκαλεί την Κύπρο ένας γείτονας, εμείς συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους και συνεχίζουμε την υλοποίηση του ενεργειακού μας προγράμματος. Ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, κληθείς να σχολιάσει τις νέες δηλώσεις στα ΓΥΠ Ερτογάν ότι θα στείλει ο Τρίπανος στην Κυπριακή ΑΟΣ με στόχο τον διαμοιρασμό του φυσικού αερίου. Σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του συνεδρίου Eastern Mediterranean Gas Conference, ο κ. Λακκοτρύπης σημείωσε ότι η λίστα των εκπροσώπων εταιριών και χωρών που συμμετέχουν στο συνεδρίο αποδεικνύουν τη στήριξη που τη χάνει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κληθείς τώρα να σχολιάσει τις πληροφορίες που μετέδωσε χθες το ΣΥΓΜΑ ότι ο ίδιος στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής στις 12 Φεβρουαρίου ενημέρωσε τους βουλευτές πως έχουν συμφωνηθεί οι τιμές πώλησης φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτης στην Αίγυπτο. Ο κ. Λακκοτρύπης δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την πληροφόρηση, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις τόσο σε διακυβερνητικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι η κυβέρνηση ευελπιστεί να έχουμε σύντομα μια κατάρριξη. Νωρίτερα τώρα στο χαιρετισμό του στο διμερές συνέδριο που διοργανώνει η Gulf Publishing Company και στο Hilton Park, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη να συνεργαστεί στενά με τις κοινοπραξίες και τις χώρες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Στο συνέδριο επίσης να πω με χαιρετισμό Κατερίνα μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής του διερευνητικού τομέα της ΕΝΗ, ο Λούκα Περτέλη, ο οποίος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της εταιρείας του στην Κύπρο και στις ευίωνες προοπτικές που υπάρχουν για ανέβρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου λόγω της ύπαρξης γεωλογικής δομής που ομοιάζει με αυτή του τεράστιου αιγυπτιακού κοιτάσματος ΖΟΡ. Και μια τελευταία στιγμής εξέλιξη, Κατερίνα, προέβη σε νέες δηλώσεις ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Ρετζέπ Ακτάν, ο οποίος είπε ότι οι συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνονται και από τις δύο πλευρές. Διαφορετικά δεν είναι αποδεκτές. Εντάξει, το βιολί του συνεχίζεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των αναφορών του Υπουργού Ενέργειας, κυρίες και κύριοι. Εμείς συνεχίζουμε να υλοποιούμε, επαναλαμβάνω, το σχεδιασμό μας. Το βλέπετε καθημερινά, παρόλες τις προκλήσεις του ενός. Έτσι. Συνεργαζόμαστε με όλους τους υπόλοιπους και θα συνεχίσουμε παρόλο, επαναλαμβάνω, αν προκαλεί την Κύπρο, την περιοχή, την Ευρώπη ένας γείτονας. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο στις διαπραγματεύσεις μας με τις εταιρείες στην Αίγυπτο για την πώληση του φυσικού αερίου του Αφροδίτη και είμαστε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε στενά με τις εταιρείες, τις κοινοπραξίες αλλά και με τις χώρες της περιοχής για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας. Έχει επιτευχθεί η συμφωνία στις τιμές ό,τι αφορά την επιτρέψτε μου, επειδή δεν είναι μόνο ένα βήμα ή δύο ή τρία, υπάρχουν διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν, επιτρέψτε μου να μην επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω οτιδήποτε αναφέρεται δημοσίως, να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο που προσπαθούμε. Νομίζω σε αυτό το στάδιο αρκεί να πούμε ότι είμαστε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, τόσο σε διακυβερνητικό επίπεδο, όσο και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου για ραδιενεργειακή